Ανθρωπότητα. Μια προσδόκητα αισιόδοξη ιστορία. Ρούτκερ Μπρέκμαν. Τέταρτο μέρο. Ένα νέο ρεαλισμό. Η δύναμη των εγενών κινήτρων. Ήμουν 19 χρονών όταν παρακολούθησα την πρώτη μου διάλεξη με θέμα τη φιλοσοφία. Εκείνο το πρωί, καθισμένο κάτω από τα λαμπερά φώτα φτωρισμού σε ένα αμφιθέατρο στο Πανεπιστήμιο τη Ουτρέχτη, άκουσα πρώτη φορά για τον Βρετανό μαθηματικό και φιλόσοφο Μπέρτραρτ Ράσελ, 1872-1970. Πάρα αυτά έγινε ο νέος μου ήρωας. Εκτός από το ότι ήταν λαμπρός εκπρόσωπος της επιστήμης της λογικής και ιδρυτής μιας επαναστατικής σχολής, ο Ράσελ ήταν μεταξύ των πρώτων υπερασπιστών των ομοφιλοφίλων ένας ελεύθερος στοχαστής που πρόβλεψε ότι η Ρωσική Επανάσταση θα κατέληγε σε δυστυχία, ένα ακτιβιστή κατά του πολέμου που θα κλεινόταν στη φυλακή για πολιτική ανυπακοή στα 89 του χρόνια, συγγραφέα περισσότερων από 60 βιβλίων και 2.000 άρθρων, και επιζήσα από αεροπορικό δυστύχημα, και του είχε απονεμηθεί και το Νόμπελ Λογοτεχνία. Αυτό που θαύμασα προσωπικά περισσότερο στον Ράσελ ήταν η πνευματική του ακαιρεότητα η πίστη του στην αλήθεια. Ο Ράσελ αντιλαμβανόταν την πολύ ανθρώπινη τάση να πιστεύουμε ότι μας βολεύει και τις αντιστάθηκε σε όλη του τη ζωή. Ξανά και ξανά κολύμπησε κόντρα στο ρεύμα, ξέροντα ότι θα του κοστίσει ακριβά. Ιδιαίτερα μια δήλωσή του ξεχωρίζει στα δικά μου μάτια. Το 1959 το BBC ρώτησε τον Ράσελ τι συμβουλή θα έδινε στις μέλουσες γενναίες και απάντησε. Όταν μελετάς οποιοδήποτε ζήτημα ή σκέφτεσαι οποιαδήποτε φιλοσοφία, αναλογήσου μόνο ποια είναι τα γεγονότα και ποια είναι η αλήθεια που επιβεβαιώνεται από αυτά. Μην επιτρέψεις ποτέ στον εαυτό σου να παρασυρθεί από ό,τι θέλεις να πιστέψεις ή από ό,τι νομίζεις ότι θα είχε υποφελεί κοινωνικά αποτελέσματα εάν γινόταν πιστευτό, αλλά δες αποκλειστικά και μόνο ποια είναι τα γεγονότα. Αυτά τα λόγια είχαν μεγάλη επίδραση πάνω μου. Ήρθαν σε μια στιγμή που είχα αρχίσει να αμφισβητώ την πίστη μου στο Θεό. Ω γιο ιερέα και μέλο ενό χριστιανικού φοιτητικού σωματείου, αυτό που με οθούσε το ένστικτό μου να κάνω ήταν να απορρίψω τι αμφιβολίε μου. Ήξερα τι ήθελα. Ήθελα να υπάρχει με τα ζωή, ώστε όλε οι αδικίε αυτού του κόσμου να διορθώνονταν στο επέκεινα και εμεί να μην είμαστε μόνοι πάνω σε τούτο τον βράχο, στο σύμπαν. Εφεξή, ωστόσο, δεν θα έφευγε ποτέ από το μυαλό μου η προειδοποίηση του Ράσελ. Μην επιτρέψει ποτέ στον εαυτό σου να παρασυρθεί από ό,τι θέλει να πιστέψει. Έχω βάλει τα δυνατά μου για αυτό, καθώ γράφω τούτο το βιβλίο. Κατόρθωσα να ακολουθήσω τη συμβολή του Ράσελ. Το ελπίζω. Την ίδια στιγμή έχω τι αμφιβολίε μου. Ξέρω ότι χρειάστηκα πολύ βοήθεια από αναγνώστε που άσκησαν κριτική για να μην εκτροχιαστώ. Έχω βάλει τα δυνατά μου γι' αυτό, καθώ γράφω τούτο το βιβλίο. Κατόρθωσα να ακολουθήσω τη συμβουλή του Ράσελ. Το ελπίζω. Την ίδια στιγμή έχω τι αμφιβολίε μου. Ξέρω ότι χρειάστηκα πολλή βοήθεια από αναγνώστε που άσκησαν κριτική για να μην εκτροχιαστώ. Όμω από την άλλη, για να αναφέρω τα λόγια του ίδιου του Ράσελ, καμία από τι πεπιθήσει μα δεν είναι ολότελα αληθινή. Όλε έχουν τουλάχιστον μια παρασιά αοριστία και λάθους. Αν στοχεύουμε λοιπόν να φτάσουμε όσο γίνεται κοντύτερα στην αλήθεια, πρέπει να αποφερθούμε την βεβαιότητα και να αμφισβητούμε διαρκώς τον εαυτό μας. Βούληση της αμφιβολίας, αποκαλούσε ο Ράσελ αυτή την προσέγγιση. Χρόνια αφού του έμαθα για αυτόν τον Βρετανό στοχαστή, ανακάλυψα ότι το απόθευμά του αυτό αναφερόταν σε έναν άλλο φιλόσοφο. Ο Ράσελ έπλασε την φράση βούληση της αμφιβολίας για να αντιτεθεί έτσι στον Αμερικανό William James, 1842-1910. Και για αυτόν θέλω να σας μιλήσω τώρα. Ο William James ήταν ο μέντορα του Θεόδωρου Ρούσβελτ, τη Γερτρούτη Στάιν, του William Edward Burkhardt Dubois και πολλών άλλων προσώπων που υπήρξαν φάρη της Αμερικάνικης Ιστορίας. Ήταν αγαπημένη μορφή και, σύμφωνα με τον Ράσελ που τον είχε γνωρίσει, ο James ήταν γεμάτο από ζεστασιά τη ανθρώπινη καλοσύνης. Εν τούτη, από τις ιδέες του James, ο Ράσελ ήταν λιγότερο γοητευμένο. Το 1896. Είχε εκφωνήσει μια ομιλία που το θέμα τη δεν ήταν η βούληση τη αμφιβολία, αλλά η βούληση τη πίστη. Ο Τζέιμ ισχυρίστηκε ότι κάποια πράγματα έπρεπε να τα δεχόμαστε με την πίστη, και α μην μπορούμε να αποδείξουμε ότι αληθεύουν. Πάρτε για παράδειγμα την φιλία. Αν αμφιβάλλετε διαρκώ για του άλλου, θα φέρεστε με τον τρόπο που σα κάνει σίγουρα αντιπαθητικό. Πράγματα όπω η φιλία, η αγάπη, η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση γίνονται πραγματικά ακριβώ επειδή πιστεύουμε σε αυτά. Ενώ ο Τζέιμς απαραδεχόταν ότι η πίστη κάποιου μπορούσε να αποδειχθεί εσφαλμένη, υποστήριξε ότι η εξαπάτηση μέσω της ελπίδας ήταν προτιμότερη από την εξαπάτηση μέσω του φόβου. Ο Μπέρτραλτ Ράσελ δεν απολάμβανε αυτού του είδους τα νοητικά γυμνάσματα. Όσο και αν συμπαθούσε τον άνθρωπο, αντιπαθούσε τη φιλοσοφία του. Η αλήθεια, είπε, δεν έχει σχέση με τους ευσεβείς πόθους. Για πολλά χρόνια αυτό ήταν και το δικό μου σύνθημα ώσπου που άρχισαν να αμφισβητώ την ίδια την αμφιβολία. Η χρονιά είναι το 1963, τέσσερα χρόνια μετά τη συνέντευξη του Ράσελ στο BBC. Στο Κέμπριτζ τη Μασαχουσέτη, ένα νεαρός ψυχολόγο, Μπομπ Ρόζενθαλ, αποφασίζει να κάνει ένα μικρό πείραμα στο εργαστήριό του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Δίπλα σε δύο κλουβιά με ποντίκια, τοποθετεί δύο διαφορετικέ ταμπέλε που προσδιορίζουν τα τοκτικά στο ένα ως ειδικά εκπαιδευμένα ευφυή δείγματα και στο άλλο ως ανόητα. Αργότερα εκείνη την ημέρα, ο Ρόζενθαλ λέει στους φοιτητέ του να βάλουν τους αρουραίους σε έναν λαβύρινθο και να καταγράψουν πόσο χρόνο χρειάζεται ο καθένα για να βγει από την έξοδο. Αυτό που δεν λέει στους φοιτητέ είναι ότι στην πραγματικότητα κανένας από τους αρουραίους δεν είναι ξεχωριστό σε κάτι. Όλοι είναι οι κοινοί αρουραίοι του εργαστηρίου. Ύστερα όμως συμβαίνει κάτι περίεργο. Οι αρουραίοι για του οποίου πιστεύουν οι φοιτητέ ότι είναι πιο έξυπνοι και γρήγοροι, τα πηγαίνουν όντω καλύτερα. Είναι σαν μαγικό κόλπο. Οι ευφυεί αρουραίοι, αν και ολόιγοι με του ανόητου, τα πηγαίνουν δύο φορέ πιο καλά. Στην αρχή κανένα δεν πίστεψε τον Ρόζενθαλ. Ήταν δύσκολο να δημοσιεύσω κάτι από όλα αυτά, ανακάλεσε δεκαετίε αργότερα. Ακόμη και ο ίδιο δυσκολεύτηκε αρχικά να καταλάβει ότι δεν δρούσαν μυστηριώδε δυνάμει και ότι υπήρχε μια απόλυτα λογική εξήγηση. Αυτό που συνειδητοποίησε τελικά ο Ρόζενθαλ ήταν ότι οι φοιτητέ μεταχειρίζονταν του ευφυεί αρουραίου, αυτού από του οποίου είχαν μεγαλύτερε προσδοκίε, πιο ζεστά και ευγενικά. Αυτή η αντιμετώπιση άλλαζε τη συμπεριφορά των αρουραίων και βελτίωνε τι επιδόσει του. Στον απόϊχο αυτού του πειράματο, μια ριζοσπαστική ιδέα ρίζωσε στο μυαλό του Ρόζενθαλ. Η πεποίθηση ότι είχε ανακαλύψει μια αόρατη και εντούτη θεμελιώδη δύναμη. Αν οι αρουραίοι έγιναν ευφιέστεροι όταν το περίμεναν από αυτού, είκαζε ο στο περιοδικό American Scientist, τότε δεν πρέπει να θεωρηθεί παρατραβηγμένο το να πιστέψουμε ότι και τα παιδιά θα μπορούσαν να γίνουν ευφιέστερα αν οι δάσκαλοι του το περιμένουν από αυτά. Μερικέ εβδομάδε αργότερα ο ψυχολόγο έλαβε ένα γράμμα. Ήταν από την διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Σπρούς στο Σαν Φρανσίσκο. Η οποία έχοντα διαβάσει το άρθρο του Ρόζενθαλ, του έκανε μια καταμάχητη προσφορά. Πείτε μου, σα παρακαλώ, εάν μπορώ να σα βοηθήσω, έγραψε. Ο Ρόζενθαλ δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί δεύτερη φορά. Στρώθηκε αμέσω στη δουλειά για να σχεδιάσει ένα νέο πείραμα. Αυτή τη φορά τα πειραματικά του υποκείμενα δεν ήταν αρουραίοι του εργαστηρίου, αλλά παιδιά. Όταν ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου του Σπρούζ έμαθαν ότι ένα καταξιωμένο επιστήμονα, ονόματι Dr. Rosenthal, θα έδινε ένα τεστ στου μαθητέ του. Αυτό το τεστ καμπυλωμένη μάθηση θα έδειχνε ποιοι επρόκειτο να κάνουν τη μεγαλύτερη πρόοδο στο σχολείο εκείνη την χρονιά. Στην πραγματικότητα δεν ήταν παρά ένα κοινό τεστ νοημοσύνη και με το που βγήκαν οι βαθμολογίε, ο Ρόζενταλ και η ομάδα του τι άφησαν όλε στην άκρη. Έριξαν κορώνα γράμματα για να ξεχωρίσουν τα παιδιά για τα οποία θα έλεγαν στου δασκάλου του ότι ήταν υψηλών δυνατοτήτων. Στα παιδιά εν τω μεταξύ δεν υπόθηκε απολύτω τίποτα. Και φυσικά η δύναμη τη προσδοκία άρχισε γρήγορα να επιδρά με τον μαγικό τη τρόπο. Οι δάσκαλοι έδωσαν στην ομάδα των έξυπνων μαθητών μεγαλύτερη προσοχή, ενθάρρυνση και επιδοκιμασία, αλλάζοντα έτσι επίση και τον τρόπο που έβλεπαν τα ίδια τα παιδιά τον εαυτό του. Το αποτέλεσμα ήταν πιο ξεκάθαρο στα μικρότερα παιδιά, των οποίων η βαθμολογία στα τεστ IQ αυξήθηκε κατά μέσον όρο 27 μονάδες μέσα σε ένα μόνο χρόνο. Η μεγαλύτερη αύξηση ήταν στα αγόρια που έδειχναν λατινοαμερικανικής καταγωγής, στην ομάδα δηλαδή από την οποία οι προσδοκίες είναι κατά κανόνα οι χαμηλότερες στην Καλιφόρνια. Ο Ρόζενθαλ βάφτισε την ανακάλυψή του φαινόμενο του πυγμαλίωνα από τον μυθολογικό γλύπτη που ερωτεύτηκε τόσο βαθιά μία από τι δημιουργίε του, ώστε οι Θεοί αποφάσαν να ζωντανέψουν το άγαλμα. Οι πεπιθήσει στι οποίε είμαστε αφοσιωμένοι, είτε είναι πραγματικέ είτε φανταστικέ, μπορούν παρόμοια να ζωντανέψουν, επιφέροντα μια πολύ πραγματική αλλαγή στον κόσμο. Το φαινόμενο του πυγμαλίωνα θυμίζει το φαινόμενο πλασίμπο, το οποίο εξέτασα στο κεφάλαιο 1, με τη διαφορά ότι εδώ αντί να ωφελεί σε ο ίδιο από τι προσδοκίε σου, ωφελούνται άλλοι. Στην αρχή σκέφτηκα ότι μια τόσο παλιά μελέτη θα είχε σίγουρα καταρριφθεί πλέον, όπω όλα εκείνα τα ελκυστικά για τα μέσα ενημέρωση πειράματα στη δεκαετία του 1960. Καθόλου. 50 χρόνια μετά, το φαινόμενο του πυγμαλίωνα παραμένει ένα σημαντικό πόρισμα στην ψυχολογική έρευνα. Έχει ελεγχθεί με εκατοντάδε μελέτε στον στρατό, σε πανεπιστήμια, σε δικαστήρια, σε οικογένειε, σε γυροκομεία και σε διαφόρων ειδών οργανισμού. Πράγματι, το φαινόμενο δεν είναι πάντα τόσο ισχυρό όσο πίστεψε αρχικά ο Ρόζενθαλ, ιδιαίτερα ω προ τι επιδόσει των παιδιών στα τεστ νοημοσύνη. Μόνο τούτο, μια κριτική εξέταση το 2005 κατέληξε ότι η πληθώρα παρατηρήσεων πεδίου και πειραματικών στοιχείων δείχνει ότι οι προσδοκίε των δασκάλων ολοφάνερα επηρεάζουν του μαθητέ, τουλάχιστον μερικέ φορέ. Οι υψηλέ προσδοκίε μπορεί να είναι ισχυρό εργαλείο. Όταν το χρειάζονται οι διευθυντέ ή οι υπάλληλοι, έχουν καλύτερε επιδόσει. Όταν το χρειάζονται οι αξιωματικοί ή οι στρατιώτε, πολεμούν πιο σκληρά. Όταν το χρειάζονται οι νοσοκόμε, οι ασθενεί, αναλαμβάνουν ταχύτερα. Παρόλα αυτά, η ανακάλυψη του Ρόζενθαλ δεν έφερε επανάσταση όπω ήλπιζε αυτό και η ομάδα του. Το φαινόμενο του πυγμαλίωνα είναι σπουδαία επιστήμη η οποία δεν εφαρμόζεται όσο τη αξίζει, έχει πει με λύπη ένα Ισραηλινό ψυχολόγο δεν έχει κάνει τη διαφορά που θα έπρεπε να είχε κάνει στον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ απογοητευτικό. Έχω και άλλα κακά μαντάτα. Όπως οι θετικές προσδοκίες έχουν πολύ χειροπιαστά αποτελέσματα, οι εφιάλτες μπορεί επίσης να γίνουν πραγματικότητα. Η άλλη όψη του φαινομένου του πυγμαλίωνα είναι αυτό που αποκαλείται φαινόμενο του γκόλεμ, ονομασμένο από τον Εβραϊκό Θρύλο, όπου ένα πλάσμα προορισμένο να προστατέψει του κατοίκου τη Πράγα μεταμορφώνεται ανταυτού σε τέρα. Σαν το φαινόμενο του Πυγμαλίωνα, το φαινόμενο του Γκόλεμ είναι πανταχού παρόν. Όταν έχουμε αρνητικέ προσδοκίε από κάποιον, δεν τον προσέχουμε τόσο συχνά. Αποστασιοποιούμαστε από αυτόν. Σπάνια του χαμογελάμε. Βασικά κάνουμε ακριβώ ό,τι έκαναν οι φοιτητέ του Ρόζενθαλ όταν απελευθέρωσαν του ανόητου αρουραίου μέσα στο λαμβύριθο. Η έρευνα στο φαινόμενο του γκόλεμ είναι λιγοστή, πράγμα διόλου αναπάντεχο δεδομένων των ηθικών ενστάσεων που γεννά το να υποβάλλονται άνθρωποι στις αρνητικές προγνώσεις άλλων. Ό,τι γνωρίζουμε όμως είναι σοκαριστικό. Ενδεικτική είναι η μελέτη που έγινε από τον ψυχολόγο Wendell Johnson στο Davenport της Iowa το 1939. Χώρισε 20 ορφανά σε δύο ομάδες λέγοντα στου πρώτου δέκα ότι ήταν καλοί, εύγλωτοι ομιλητέ, και στην άλλη ομάδα ότι θα γινόταν τραυλοί. Γνωστό τώρα ω η διαβόητη μελέτη του τέρατο, αυτό το πείραμα άφησε πολλά άτομα με ισόβια προβλήματα στην ομιλία. Το φαινόμενο του γκόλεμ είναι ένα είδο νοσίμπο. Ένα νοσίμπο που κάνει του κακού μαθητέ να μένουν ακόμα παραπίσω, του άστεγου να χάνουν κάθε ελπίδα και τους απομονωμένους εφήβους να ριζοσπαστικοποιούνται. Επίσης είναι ένας από τους ύπουλους μηχανισμούς πίσω από τον ρατσισμό επειδή όταν είσαι αντικείμενο χαμηλών προσδοκιών δεν θα έχεις τις καλύτερες επιδόσεις πράγμα που μειώνει περαιτέρω τις προσδοκίες των άλλων υπονομεύοντας έτσι και άλλο τις δικές σου επιδόσεις. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το φαινόμενο του γκόλεμ και ο φαύλο κύκλος του που οδηγεί στην συσσόρευση όλο και χαμηλότερων προσδοκιών μπορεί να ισοπεδώσει ολόκληρους οργανισμούς. Τα φαινόμενα του Πυγμαλίωνα και του Γκόλεμ είναι συνεφασμένα με τη δομή του κόσμου μα. Κάθε μέρα κάνουμε ο ένα τον άλλον πιο έξυπνο ή πιο ανόητο, πιο δυνατό ή πιο αδύναμο, πιο γρήγορο ή αργό. Δεν μπορούμε παρά να φανερώνουμε τι προσδοκίε μέσω τη ματιά μα, τη γλώσσα του σώματό μα και τη φωνή μα. Οι προσδοκίε μου για εσά ορίζουν τη στάση μου απέναντί σα και ο τρόπο που σα συμπεριφέρομαι επηρεάζει με τη σειρά του τι δικέ σα προσδοκίε και επομένω την συμπεριφορά σα προ εμένα. Αν το σκεφτείτε, αυτό φτάνει στον πυρήνα της ανθρώπινης κατάστασης. Ο Homo Papi είναι σαν κεραία στραμμένη διαρκώς στους άλλους ανθρώπους. Το δάχτυλο κάπου που πιάνετε στην πόρτα και κάνετε έναν μορφασμό πόνου. Ένα σχηνοβάτης ισορροπεί σε ένα λεπτό σκηνή και νιώθετε το στομάχι σας να σφίγγεται. Κάποιο χασμουριέται και είναι σχεδόν αδύνατον να μην χασμουριθείτε και εσείς. Είμαστε προγραμματισμένοι να καθρεφτίζουμε ο στον τον άλλον τον περισσότερο καιρό αυτό το καθρέφτισμα λειτουργεί καλά. Ευνοεί τι σχέσει και τη θετική ενέργεια, όπω όταν όλοι χορεύουν μαζί στην πίστα. Το φυσικό μα ένστικτο να καθρεφτίζουμε του άλλου αντιμετωπίζεται θετικά γι' αυτό ακριβώ τον λόγο. Όμω το αίσθηκτο έχει δύο όψει. Καθρεφτίζουμε επίση τα αρνητικά συναισθήματα, όπω το μίσο, τον φθόνο και την απληστία. Και όταν υιοθετούμε ο ένα τι κακέ ιδέε του άλλου, θεωρώντα τι ω ιδέε που έχουν οι πάντε γύρω μα. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι απολύτω καταστροφικά. Πάρτε ω παράδειγμα τι οικονομικέ φούσκε. Πίσω στο 1936, ο Βρετανό οικονομολόγο John Maynard Keynes συμπέρανε ότι υπήρχε μια εντυπωσιακή αντιστοιχία ανάμεσα στι οικονομικέ αγορέ και στα καλλιστεία. Φανταστείτε ότι σα παρουσιάζουν 100 διαγωνιζόμενου. Αντί όμω να διαλέξετε τον αγαπημένο σα, πρέπει να δείξετε αυτόν που πιστεύετε ότι θα αρέσει στου άλλου. Σε τέτοιου είδου καταστάσει, Όντω η τάση μας είναι να προσπαθούμε να μαντέψουμε τι πρόκειται να σκεφτούν οι άλλοι. Παρόμοια, αν οι πάντε θεωρούν πως όλοι οι άλλοι πιστεύουν ότι η αξία μιας μετοχής θα ανέβει, τότε η τιμή της μετοχής ανεβαίνει. Αυτό μπορεί να συνεχίζεται επί μακρών, αλλά τελικά η φούσκα σκάει. Συνέβη για παράδειγμα όταν ξέσπασε στην Ολλανδία η Μανία με τις τουλίπες, τον Ιανουάριο του 1637 και ένας μοναδικός βολβός του Λίπας πουλούνταν για λίγο περισσότερο από το δεκαπλάσιο της ετήσιας αμοιβή ενός ειδικευμένου τεχνίτη, μόνο και μόνο για να φτάσει να μην αξίζει σχεδόν τίποτα μερικές ημέρες αργότερα. Αυτού του είδους οι φούσκες δεν υπάρχουν αποκλειστικά στον οικονομικό κόσμο, αλλά παντού. Ο Ντάνα Αριέλη, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο Duke, έκανε κάποτε μια λαμπρή επίδειξη στην διάρκεια μιας πανεπιστημιακή για να εξηγήσει το πεδίο των συμπεριφορικών οικονομικών στο οποίο ειδικεύονταν, έδωσε στην τάξη έναν ορισμό που είχε σε τρομερά επιστημονικό. Δίχω ωστόσο να γνωρίζουν οι φοιτητέ ότι όλοι οι όροι που χρησιμοποίησε είχαν βγει από έναν υπολογιστή, συναρμοσμένοι σε μια τυχαία σειρά λέξεων και προτάσεων, ώστε να παράγουν αλαμπουρνέζικα περί διαλεκτική ενηγματική θεωρία και νοαποδομητικού ρασιοναλισμού. Οι φοιτητέ του Αριέλη, σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, άκουγαν με εκστατική προσήλωση αυτό το γλωσσικό τουρλού. Κανεί δεν γέλασε. Κανένα δεν σήκωσε το χέρι του, κανένα δεν έδειξε το παραμικρό σημάδι ότι δεν καταλάβαινε. Και αυτό μα φέρνει στο μεγάλο ερώτημα, κατέληξε ο Αριέλη. Γιατί κανένα δεν με ρώτησε τι στο διάλογο έλεγα. Στου κύκλου των ψυχολόγων, ό,τι συνέβη σε εκείνη την αίθουσα διδασκαλία είναι γνωστό ω πλουραλιστική άγνοια. Και όχι αυτό δεν είναι όρο που δημιουργήθηκε από μια μηχανή. Χωριστά ο καθένα, οι φοιτητέ του Αριέλη ήταν αδύνατο να παρακολουθήσουν τα λόγια του, επειδή όμω έβλεπαν του συμφοιτητέ του να ακούνε με προσοχή, υπέθεσαν ότι είχαν οι ίδιοι το πρόβλημα. Αυτό το φαινόμενο είναι αναμφίβολα οικείο σε αναγνώστε που έχουν παρακολουθήσει συνεδρία με θέματα τύπου αποδιοργανωτική συνδημιουργία στην διαδικτυακή κοινωνία. Αν και ακίνδυνη σε τούτη την περίσταση, η έρευνα δείχνει ότι τα αποτελέσματα της πλουραλιστικής άγνοιας μπορεί να είναι καταστροφικά, ακόμη και μοιραία. Αναλογιστείτε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ρωτήστε χωριστά τους φοιτητέ και οι περισσότεροι θα σας πούν ότι το να πίνουν μέχρι η αναισθησία δεν είναι η αγαπημένη τους ασχολία στον ελεύθερο χρόνο. Επειδή όμως υποθέτουν ότι οι άλλοι φοιτητέ είναι ένθερμοι οπαδοί του ποτού, προσπαθούν να συμβαδίσουν και έτσι οι πάντε καταλήγουν να ξερνάνε στον δρόμο. Ερευνητέ έχουν συλλέξει ένα σωρό στοιχεία που δείχνουν ότι αυτού του είδου η αρνητική σπήρα μπορεί επίση να αποτελέσει παράγοντα βαθύτερων κοινωνικών κακών όπω του ρατσισμού, του ομαδικού βιασμού, των εγκλημάτων τιμή, τη υποστήριξη τρομοκρατών, των δικτακτορικών καθεστώτων, ακόμη και τη γενοκτονία. Ενώ καταδικάζουν μέσα του αυτέ τι πράξει, οι δράστες φοβούνται ότι είναι μόνοι που το κάνουν. Έτσι αποφασίζουν να ακολουθήσουν τη ροή των πραγμάτων. Εν τέλει, αν υπάρχει ένα πράγμα με το οποίο παλεύει ο Χωμοπάπη, είναι το να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στην ομάδα. Προτιμάμε ένα κιλό από την χειρότερη δυστυχία, από τη μερικά γραμμάρια ντροπή ή κοινωνική απόρριψη. Αυτό με έκανε να αναρωτηθώ και αν οι αρνητικέ μα ιδέε για την ανθρώπινη φύση είναι στην πραγματικότητα μια μορφή πλουραλιστική άγνοια, θα μπορούσε ο φόβο μα πω οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να μεγιστοποιήσουν το κέρδο του να έχει γεννηθεί από την υπόθεση ότι αυτό πιστεύουν οι άλλοι. Και αν υιοθετούμε μια κοινική στάση ενώ κατά βάθο οι περισσότεροι λαχταρά με μια ζωή με περισσότερη καλοσύνη και αλληλεγγύη. Θυμάμαι μερικέ φορέ πω μπορούν τα μυρμήγκια να παγιδευτούν βάζοντά τα σε κύκλο. Τα μυρμήγκια είναι προγραμματισμένα να ακολουθούν το ένα τα ίχνη φερορμόνη του άλλου. Αυτό συνήθω οδηγεί σε τακτικέ σειρέ από μυρμήγκια, αλλά περιστασιακά συμβαίνει μια ομάδα να ξεφύγει και να καταλήξει να ταξιδεύει σε έναν αένα κύκλο. Δεκάδε χιλιάδε μυρμήγκια μπορούν να παγιδευτούν γυρνώντας σε κύκλου με διάμετρο δεκάδων μέτρων, συνεχίζοντα τυφλά ώσπου να πεθάνουν από την εξάντληση και την ασυτεία. Πού και πού οικογένειε, οργανισμοί και χώρε ολόκληρε φαίνεται πω παγιδεύονται σε τέτοιε σπήρε. Εξακολουθούμε να κάνουμε κύκλου υποθέτοντα το χειρότερο ένα για τον άλλο. Λίγοι μόνο αντιστέκονται και έτσι πορευόμαστε προ την καταστροφή μα. Πάνε 50 χρόνια από τότε που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ο Μπομπ και μέχρι σήμερα προσπαθεί ακόμα να βρει πώ μπορεί να χρησιμοποιήσει προ όφελό μα τη δύναμη τη προσδοκία. Επειδή ξέρει ότι σαν το μίσο η εμπιστοσύνη μπορεί επίση να είναι μεταδοτική. Η εμπιστοσύνη συχνά ξεκινά όταν κάποιο τολμά να πάει κόντρα στο ρεύμα, κάποιο που αρχικά δείχνει ουτοπιστή ακόμη και αφελή. Στο επόμενο μέρο αυτού του βιβλίου θέλω να σα συστήσω πολλά τέτοια άτομα. Διευθυντέ που έχουν απόλυτη πίστη στο προσωπικό του, δασκάλου που αφήνουν τα παιδιά ελεύθερα να παίξουν και εκλεγμένου αξιωματούχου που αντιμετωπίζουν του ψηφοφόρου του ω δημιουργικού ενεργού πολίτε. Είναι άνθρωποι που τροφοδοτούνται από ό,τι ο William James αποκάλεσε βούληση της πίστης. Άνθρωποι που ξαναδημιουργούν τον κόσμο κατ' εικόνα τους.